Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο νέο show του Open, το show μόδας, ομορφιάς και στυλ. Αρκούν 60 δευτερόλεπτα πάνω σε αυτό το μαγικό διάδρομο, ο οποίος θα σας οδηγήσει κατευθείαν στο στυλ. Έρχεστε, μας λέτε την ιστορία σας και πείθετε έναν από τους ειδικούς τουλάχιστον, καλύτερα και τους τρεις, για να έχετε να διαλέξετε μετά ποιος από όλους θα σας αναλάβει και πόσο πιο ωραία θα ανανεώσει την εικόνα και το στυλ σας. Πάμε να γνωρίσουμε τον πρώτο, τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει διανύσει πολλά χιλιόμετρα στις πασαρέλες των μεγαλύτερων οίκων μόδας του κόσμου. Εντυπωσιακές φωτογραφίσεις και ιδιαίτερες συνεργασίες πρωταγωνιστούν στην καριέρα του. Σίγουρα ο διεθνής τύπος δεν τον χαρακτήρισε τυχαία. Έλληνα Θεό. Υποδεχτείτε τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Μαράκι μου. Καλώς τον Δημήτρη. Δημήτρη, από μακριά. Τι να κάνουμε, πώς να χαιρετιόμαστε. Πώς είσαι, τι κάνεις. Τι ωραία πασαρέλα που κάνεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή αρχή να έχουμε. Να είμαστε Νομίζω καλά. Το νέο πρόγραμμα θα σκίσει. Σου πάει μόδα πάρα πολύ. Δηλαδή περπάτησε στην πασαρέλα και ήρθε ένας αέρας μόδας. Πάμε να υποδεχτούμε και έναν ακόμη από τους ειδικούς μας. Παρακαλώ πολύ να περάσει. Ο Γιάννης Λάσκος. Το έμφυτο ταλέντο του, οι χαρακτηριστικές σιλουέτες και οι ιδιαίτερες δημιουργίες του τον έκαναν να ξεχωρίσει στην Ελλάδα αλλά και να προσελκύσει το ενδιαφέρον του διεθνούς τύπου όπως το Vogue Italia, Naked But Safe, Cult Blood, Tantalum και πολλών άλλων. Οι δημιουργίες του κλέβουν πάντα τις εντυπώσεις. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον Γιάννη Λάσκο. Υπέροχο look. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Θέλω μια μέρα να μου μάθετε να περπατάω κι εγώ έτσι το διάδρομο. Όσο θέλεις, άπερες πρόβες catwalk. Εγώ νομίζω μπήκα πάρα πολύ έτσι, ρε παιδιά. Πολύ ξύλο. Μπήκες εξαιρετικά. Είναι το παντελόνι τέλειο, το μήκος του και μπορεί να σε δυσκόλεψε λίγο αυτό, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω. Ευχαριστώ. Ξεκινήσαμε τα μαθήματα μόδας. Ήδη. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε την κυρία της παρέας, την ειδικό της μόδας. Δεν αποτελεί μόνο την επιτομή της απόλυτης ομορφιάς, είναι μια επιτυχημένη επιχειρηματίας και σχεδιάστρια. Αφού κατέκτησε τις πασαρέλες ως μοντέλο, δημιούργησε το δικό της fashion label. Οι δημιουργίες της έχουν φιλοξενηθεί στις σελίδες των πιο σημαντικών περιοδικών μόδας, όπως η βρετανική Vogue, το Vanity Fair και το Forbes. Υποδεχτείτε το next best thing της ελληνικής μόδας, την Yvonne Bosnian. Γεια σου, Ιβόνη, καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε πολύ. Παιδιά, χρωστάμε αγκαλιές και χαιρετίσματα. Μόλις περάσει ο κορονοϊός, να θυμηθούμε να αγκαλιαστούμε για το σήμερα που στηριχθήκαμε. Πώς νιώθετε? Νιώθουμε πάρα πολύ όμορφα, τουλάχιστον εγώ νιώθω πολύ όμορφα, γιατί το περιμένω πώς και πώς να ξεκινήσει. Είναι κάτι πολύ όμορφο και ιδιαίτερο όλο αυτό που θα ζήσουμε εδώ πέρα και νομίζω και τα παιδιά που το έχουμε συζητήσει λίγο, έτσι. Μας αρέσει πάρα πολύ όλος αυτός ο χώρος, το πλατό που βρισκόμαστε. Και ανυπομονούμε να δούμε τους παίκτες. Ιβόνη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είμαι πολύ χαρούμενη με αυτή την υπέροχη ομάδα εδώ και τον Τρίφωνα και όλοι από πίσω. Γιατί τα μαρτυράζει εσύ, Ιβόνη. Μου μαρτυράς τώρα το χαρτί μου, το καλό. Το δυνατό. Σου ζητώ συγγνώμη. Εντάξει, τώρα που το μαρτύρισες δεν πειράζει. Το παίρνει το ποτάμι και θέλω να σας πω ότι ο άνθρωπος που θα είναι εδώ και θα φροντίζει τα μαλλιά, το μακιγιάζ, την ομορφιά, είναι ένας άνθρωπος που έχει χρυσά χεράκια. Και όποιος έχει συνεργαστεί μαζί του μπορεί να το ομολογήσει. Πέρα από το ότι είναι έξω καρδιά και μπορεί να σε κάνει να νιώθει ποια είναι η χαρά της ζωής, ο Τρίφωνας Σαμαράς είναι εξαιρετικός στη δουλειά του και είναι μαζί μας. Το όνειρό του ήταν να γίνει ηθοποιός. Ευτυχώς όμως, η μητέρα του τον μίλησε νωρίς στην τέχνη της κομμωτικής. Είναι ο hair stylist των πιο διάσημων Ελληνίδων και όχι μόνο, καθώς τα χέρια του έχουν αφαιθεί super models της παγκόσμιας βιομηχανίας της μόδας. Τα λόγια είναι περιτά για τον Mr. Amazing and Mr. Fantastic. Γιατί δεν είναι μεγάλο. Τι είχα να πέσω. Αγάπη μου, τι κάνετε. Πόσο χαίρομαι. Και φύγεις από κάτω και λίγο να πέσω. Στο παραλίγο, να πέσω τώρα. Καλώς το. Μαρία μου, ερωτά μου. Εγώ, παιδιά, έχω χτενιστεί. Πρώτη φορά με χτένισε ο Τρίφωνας όταν πρωτοξεκινούσα τηλεόραση. Και ξαφνικά είδα έναν άλλο εαυτό. Ναι, είχαμε περάσει πάρα πολύ. Ένιωσα ότι είμαι άλλη γυναίκα και νομίζω ότι με τις δικές σας συμβουλές, με όλα αυτά.